καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Μιλητήριο και όλους τους οργανωτές και διοργανωτές της Δεκάτα για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας αρχικής, έξυπνης και πολύ σωστής ιδέας. Όταν λοιπόν συνεργάστηκαν σωστά και καλά οι φορείς μεταξύ τους, έδωσαν αυτό το καλό αποτέλεσμα, δηλαδή μια πρώτη Δεκάτα η οποία έχει μεγάλη συμμετοχή και μια Δεκάτα φέτος, η δεύτερη Δεκάτα που συμβαίνει, η οποία το σωστό περιβάλλον ότι είναι η μοναδική Δεκάτα ίσως από τις πολύ μικρές Δεκάτες που γίνεται φέτος, καθώς οι πιο πολλές από τις υπόλοιπες ακυρώθηκαν λόγω των δικών προβλημάτων. Άρα αυτό δείχνει σωστή οργάνωση, επιμονή στο στόχο και σαφώς ένα καλό προβάδισμα για την εγέννηση του προϊόντος μας, του Δεκάτα δηλαδή, και τα επόμενα χρόνια. Να πω εδώ βούλα ότι δεν είναι ούτε αθλητικό προϊόν, ούτε ένα τουριστικό προϊόν, είναι ένα προϊόν με πάρα πολλές παραμέτρους. Και έτσι ακριβώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και για μένα, ο στόχος, ο επόμενος όσο αφορά την πρόοδο ή οποιαδήποτε άλλη χρονιά, είναι πολύ μεγάλη μεγέθυνση του προϊόντος σε οποιαδήποτε κατηγορία, έτσι ώστε να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα στο προϊόν της Δεκάτας, αλλά και σε όλη την Εύβοια. Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στο εξωτερικό από τέτοιου τύπου Δεκάτες, όπως αυτή της Εγγέρσης, η οποία από μια αμυγό αθλητική εκδήλωση έγινε μετά ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή για όλο τον τόπο και αυτόματα προσέλκυσε κόσμο από παντού. Πιστεύω ότι η τελική μας ιδιότητα είναι αυτή, δηλαδή μεγάλο άνοιγμα σε όλες τις δραστηριότητες, άνοιγμα σε οποιοδήποτε τύπου αθλητικό και τουριστικό προϊόν μπορούμε να παρουσιάσουμε, ίσως να έχουμε μεγαλύτερη δυνατή διαμέγιστη. Όσο αφορά τον οργανισμό, είναι η υποχρέωσή μας να παρέχουμε. Και όμως δουλειά είναι να παρέχουν άρτιες, φημικές καταστάσεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην διοργάνωση να μπορούν να βρουν την καλύτερη δυνατή υποδοχή σε οποιαδήποτε λιμενική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Αλιμπέρι, στον Αγριοπόταμο και στην Κάριστο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τουριστική ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι του θεματικού τουρισμού, εάν δεν έχουμε λιμενικές καταστάσεις, οι οποίες να είναι να πλησιάσουν το τέλειο. Να έρχεται ο επισκέπτης να βρίσκει ασφαλές αγκυροπόλιο. Με ρεύμα, με νερό και με οποιαδήποτε άλλο τύπου παροχή υπηρεσία, του αξίζει και τη ζητάει για να μπορέσει να καθίσει.